Μιλώντας για κινητοποιήσεις και φασαρίες, σήμερα είχαμε και κινητοποιήσεις και φασαρίες και ακόμη και προπυλακισμούς βουλευτών. Έχουμε κοντά μας λοιπόν την κυρία Σοφία Σακοράφα, βουλευτή του Μέρα 25, αντιπρόεδρο της Βουλής. Κυρία Σακοράφα, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Γιάμαλη, καλησπέρα και στο εκλεκτό σας πάνελ. Δυστυχώς δεν είμαι κοντά σας. Δεν πειράζει. Τι συνέβη σήμερα, κυρία Σακοράφα? Τι να σας πω, κυρία Γιάμαλη, μία από τα ίδια. Όπως ξέρετε, κλήθηκα από τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές, μαθητές, να είμαι εκεί, ώστε, ενώ έξω από τη Γάζα, ώστε η παρουσία μου να αποτρέψει, αν θέλετε, την οποιαδήποτε αυθαιρεσία από την πλευρά των αστυνομικών, ναι, για τις οποίες θα μου επιτρέψετε να πω ότι 100% ευθύνεται η πολιτική τους ηγεσία. Και αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά. Είναι σαφείς οι οδηγίες του κύριου Χρυσοχοίδη, ενώ το πεδομάζωμα, γιατί περί πεδομαζώματος πρόκειται. Μαζέψαν φοιτητές και μαθητές, οι οποίοι, πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο στο οποίο αναφερθήκατε τόσο αναλυτικά και τόσο περιγραφικά. Ένα νομοσχέδιο εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο περνάει μέσα σε μια περίοδο όπου καραντίνας, με αυτή την ευκαιρία η κυβέρνηση, δυστυχώς έχει πέσει πάρα πολλά νομοσχέδια, πολύ σοβαρά νομοσχέδια για το μέλλον μας, αλλά αυτό το νομοσχέδιο καθορίζει τη ζωή και το μέλλον των παιδιών αυτών. Γι' αυτό και βρεθήκαν στον δρόμο και διαμαρτύρονται πολύ λογικά, κατά τη δική μου άποψη, και σαν μητέρα σας το λέω αυτό, αλλά και σαν εκπαιδευτικός, που είναι εκπαιδευτικός, αλλά και σαν πολιτικός, διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο το οποίο περνάει με αυτόν τον τρόπο που περνάει. Και τι ακριβώς συνέβη έξω από τη Γαδά σε εσάς? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μαζεμένοι φοιτητές. Ναι. Λογικό είναι και οι μαθητές. Πήγαν να διαμαρτυρηθούν για τους συμμαθητές και τους συμφοιτητές τους, οι οποίοι είχαν ήδη συλληφθεί και ήταν ένα πολύ μεγάλο νούμερο παιδιών, πάνω από 70 παιδιά, και διαδηλώναν ήρεμα έξω από την Γαδά. Την ώρα που πήγα εγώ λοιπόν, δημιουργήθηκε μια μικρή φασαρία και κινηθήκανε τα ΜΑΤ απειλητικά προς τα παιδιά. Μπήκαν μπροστά λοιπόν για να προστατέψουν τα παιδιά να μην χτυπηθούν και εκεί προφυλακίστηκαν από κάποιους θερμόνιμους με τις ασπίδες στην προσπάθεια να μην χτυπηθούν τα παιδιά. Συγγνώμη, δεν γνώριζαν μονάχα ότι είστε αντιπρόεδρος της Βουλής? Φυσικά άρχισε μια μεγάλη φασαρία από τα ίδια παιδιά, τα οποία φωνάζουν ότι είμαι βουλευτής, ότι είμαι αντιπρόεδρος της Βουλής, και τότε ο υπεύθυνος της μονάδας έδωσε εντολή να σταματήσουν την οποιαδήποτε, ας το πούμε. Δηλαδή, αν ήσασταν μία μητέρα των παιδιών, θα είχατε προπυλακιστεί χωρίς δεύτερη σκέψη? Κοιτάξτε, αυτό θέλω να πω, ότι αν ο δικός μου προπυλακισμός έγινε, γιατί και σταμάτησε, επειδή με λένε Σακοράφα ή επειδή είμαι βουλευτής, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τι γίνεται μάλλον, για τον οποιονδήποτε θα μου επιτρέψετε να πω, μέσα σε εισαγωγικό ανώνυμο πολίτη, ο οποίος διαμαρτύρεται και κανείς δεν μπορεί και δεν έχει λόγο να μιλήσει για αυτόν. Θέλω να σας προτρέψω να κάνετε μία ερώτηση προς τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Σε ποια φάση βρίσκονται όλες οι ΕΔΕ, οι οποίες έχουν διαταχθεί μέχρι τώρα με θέμα ακριβώς αυτό που είπαμε, τον προφυλακισμό, τα χτυπήματα και την επίθεση εναντίον των πολιτών, οι οποίοι διαδηλώνουν ειρηνικά, όσο έχουν δικαίωμα ως δημοκρατικοί πολίτες, για το οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. Επίσης θέλω να τονίσω ότι βρέθηκα εκεί σήμερα, η παρουσία μου εκεί δηλαδή, αλλά και όσες φορές έχω πάει στη Γαδά, και σε οποιοδήποτε σημείο ένταση, και ξέρετε ότι πηγαίνω παντού, μεταξύ των πολιτών και της αστυνομίας, οφείλεται και γι' αυτό και την θεωρούμε αναγκαία από τη δική μας πλευρά, την πλευρά των πολιτικών δηλαδή, των όσων βουλευτών, όχι απλά μόνο γιατί έχουμε μια παντελή έλλειψη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κυρίου Χρυσοχοίδη, αλλά πηγαίνουμε εκεί και λόγω της διακηρυγμένης σε όλους τους τόνους και από μένα αλλά και από το ίδιο μας το κόμμα ότι είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος φυσικά χρεώνεται στην κυβέρνηση γιατί είναι δική τους επιλογή. Δεν δρά μόνος του, αυτό προκύπτει δυστυχώς, κυρία Σακοράφα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν τηλεφωνικά κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Γιάμαλη, που μας δίνετε βήμα να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το δημοσιογραφικό μας χρέος. Καλή συνέχεια, κυρία Σακοράφα, και καλή δύναμη.